Μετά από 15 μέρες σκληρής και επίπονης προετοιμασίας, που περιλάβανε ως επιτοπλίστων διπλές προπονήσεις, έχτηκε τον Άο Τρίκαλα καιρό των πρώτων φιλικών προετοιμασίας. Εκεί όπου ο Νίκος Βέγκας με τους συνεργάτες του, όπως και ο φίλαθλος κόσμος, έχουν την ευκαιρία να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα για τους παίκτες που απαρτίζουν το φετινό ψυχοδυναμικό του Out. Μεταγραφές γίνανε πολλές και το σημαντικό είναι ότι ήρθαν στην ομάδα τρικαλινοί ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι οι παίκτες αυτοί να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας και φυσικά τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού στην κατηγορία. Η αρχή γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 6, με το παιχνίδι κοντά στην ΕΤΣ στο Κυπάκι, μια ομάδα που φέτος αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ. Ο Νίκος Βέγκιος, στο παιχνίδι αυτό αναμένεται να κάνει πολλές δοκιμές, δίνοντας χρόνο συμμετοχή σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, αλλά και κάποιους που είναι ακόμη υποδοκιμήν. Σαφώς πιο δυνατό το φιλικό της Κυριακής με τους Κιανέδητους να ταξιδεύουν στη γειτονική Καρδίτσα για να αντιμετωπίσουν την Αναγέννηση, που φέτος αγωνίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτός ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Σίγουρα τα παραπάνω φιλικά προσφέρονται για κάποια συμπεράσματα που δεν μπορούν να είναι πάντως και τόσο ξεκάθαρα, καθώς η ομάδα θα φτάσει στο επιθυμητό βαθμό ετοιμότητα σε ένα περίπου μήνα, δεδομένου ότι το νέο πρωτάθλημα ξεκινάει στα μέσα του Οκτώβρη. Σε πολύ καλό κλίμα συνεχίζει την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στην πόλη μας, εν ώψη προγραμματικών για το Euro 2013. Οι διεθνείς γυμνάζονται δύο φορές την ημέρα, τα πρωινά με βάρη σε γυμναστήριο που τους προσφέρει τις υπηρεσίες του, ενώ τα απογεύματα στο δημοτικό κλειστό. Ο Αλέκος Λεώνης και οι παίκτες του παρουσιάζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την παρουσία του στην πόλη μας, τονίζοντας ότι τα Τρίκαλα για μία ακόμη φορά αγκάλιασαν την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ, ενώ παράλληλα περιμένουν τη μαζική παρουσία του κόσμου και στους αγώνες των προκριματικών. Τόσο ο κύριος Λεώνης, όσο και ο Γιώργος Πετρέας και Κώστας Προύσαλης, μιλώντας στην τηλεόραση 10, υπογράμμισε ότι η Εθνική μπορεί να τα καταφέρει στα προκριματικά, έχοντας ως οδηγό την πρόκληση στο Προελυμπιακό, πριν από ένα χρόνο στο ίδιο ακριβώς γήπεδο. Ενώ παράλληλα χρήζουν ως φαβορή την ομάδα της Φιλανδίας, η οποία είναι ιδιαίτερα έμπειρη, έχοντας μάλιστα συμμετοχές και σε World Link. Παράλληλα, απίφθηναν κάλεσμα στους φιλάδους να γεμίσουν το κλειστό, παρέχοντας τη δική τους βοήθεια στην προσπάθεια που θα καταβληθεί για πρόκληση στην τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από πέρσι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και αισθανόμαστε πλέον πολύ οικεία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντα κοντά και νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί μια παράδοση, θα έλεγα, μεταξύ του κόσμου των Τρικάλων και της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι μπορεί να έχουμε κάποιες ελλείψεις, αλλά οι άνθρωποι φροντίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα να μην μας λείπει τίποτα. Το γήπεδο είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Νομίζω ότι κάποια άλλα προβλήματα πρέπει να τα αφήνουμε παραμέρα και κοιτάζουμε τα αγωνιστικά. Θα πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Δώσατε 3 φιλικά τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί που έδειξε η Εθνική ότι χρειάζεται δουλειά ακόμη. Εσείς πώς είδατε γενικώς? Δεν έδωσε μόνο 3 φιλικά, έχει δώσει σύνολο 9 και παίξαμε επίτηδες με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους από την εθνική ομάδα. Έχουμε προβλήματα τραυματισμών που ακόμα δεν έχουν λυθεί. Πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχουμε λύσει κάποια προβλήματα. Στόχος μας είναι τουλάχιστον από τα 3 παιχνίδια που παίζουμε με Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Φιλανδία να κερδίσουμε τα 2. Πρώτα να εξασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση. Γιατί η φαβορή, όπως είπαμε, είναι η Φιλανδία που είναι πολύ καλή ομάδα. Οι άλλες 2 ομάδες είναι εισάξιες. Παρ' όλα αυτά, η νίκη φέρνει νίκη. Πρέπει να κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι και την άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Και αναμφίβολα περιμένετε έτσι και την παρουσία του 7ου παίχτη του κόσμου και σε αυτό το προκριματικό τουρνουά εδώ στα Τρίκαλα. Πέρυσι νομίζω ότι είχατε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τους τρικαλινούς φιλάδους, οι οποίοι γέμισαν το κλειστό στους αγώνες της εθνικής μας. Τα παιδιά από τώρα το συζητάνε και πιο μπροστά θα έλεγα ότι περιμένουν αυτές τις στιγμές να ξαναζήσουν αυτόν τον παλμό του κόσμου, να τους αγκαλιάσει ο κόσμος και είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει αυτό και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας. Εντάξει, φέτος έχουμε για μια ακόμα φορά την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ. Πέρσι ο κόσμος έδειξε ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό θέλουμε και φέτος να κάνει, να μας δώσει το κάτι παραπάνω που χρειαζόμαστε. Κάναμε κάποια φιλικά, έχουμε δώσει μια σειρά φιλικών. Η ομάδα δεν ήταν σε τόσο καλό επίπεδο όσο θα έπρεπε. Θεωρώ ότι μέσα από τις προπονήσεις και αυτή την τελευταία εβδομάδα που θα έχουμε θα δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο στους αγώνες τους επίσημους. Θεωρείς ότι ο όμιλος είναι βατός για την εθνική και μπορεί να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση? Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη Φιλανδία που είναι ομάδα που συμμετέχει στο World League τα τελευταία χρόνια, οι άλλες 2 ομάδες είναι στα μέτρα μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τόσο εύκολο να τις κερδίσεις, αλλά είναι ακόμα τόσο εύκολο για να χάσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς. Και μαζί με τον κόσμο που θεωρώ ότι θα είναι πάλι στο πλευρό μας, να καταφέρουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ναι, θέλω να κάνεις έτσι μια επιπρόσθετη αναφορά εδώ για τον κόσμο. Ήσουν και πέρυσι εδώ στους αγώνες στα προκριματικά για την Ολυμπιάδα, που ο κόσμος πραγματικά γέμισε αυτό το κλειστό. Εγώ, όσο είμαι στην εθνική ομάδα τα τελευταία 4 χρόνια, δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα
Από ό,τι έχω ακούσει από τους συμπαίκτες, μόνο στην Ολυμπιάδα υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός και τόσο μεγάλος παλμός από τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε και είμαστε για μια ακόμη χρονιά στα Τρίκαλα. Καταρχήν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τοπικούς άρχοντες και στην τοπική κοινωνία για τη φιλοξενία όλο αυτόν τον καιρό και για την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε σίγουρα εδώ. Δεύτερη χρονιά στα Τρίκαλα, όπως είπες. Μια πετυχημένη περσινή χρονιά, θα έλεγα, στα Τρίκαλα με την πρόκριση. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα τα δώσουμε όλα. Θέλουμε ακόμα αυτή τη βδομάδα για να ετοιμαστούμε, για να προσαρμοστούμε καλύτερα και στο γήπεδο και τα σώματα μας να γίνουν καλύτερα. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου και τη τοπική κοινωνία, από ό,τι είπα πριν, θα τα καταφέρουμε. Σε τι επίπεδο είναι η προετοιμασία εδώ στα Τρίκαλα και κατά πόσο έτσι οι υποδομές που υπάρχουν τηρούν τις προϋποθέσεις για την εθνική ομάδα? Όπως έκανα πριν, έχουμε πει ευχαριστώ. Και ευχαριστώ δεν λέμε μόνο στα ξενοδοχεία και στους ανθρώπους που είναι έξω, και στους ανθρώπους που εργάζονται στο γήπεδο και στο κλειστό και στα βάρη μας, που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να γίνει η προετοιμασία μας καλύτερη και πιο εύκολη. Ναι, και όσον αφορά το επίπεδο έτσι του ομίλου, θεωρείς ότι η εθνική μας μπορεί να τα καταφέρει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Φιλανδία, η οποία θεωρώ ότι είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά από όλες τις άλλες τρεις ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα παλέψουμε και με τη βοήθεια του κόσμου δεν θα την κερδίσουμε. Θα τα δώσουμε όλα και θεωρώ ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Η φετινή ομάδα του Φλαμπουλίου είναι αναμφίβολα η ποιοτικότερη στο πρωτάθλημα της Α' τεχνικής κατηγορίας. Παρέμεινε στην τριπτική του πλειοψηφία ο περσινός κορμός με παίκτες όπως οι αδερφοί Τσούκα και ο Ντούβλης, ενώ είχαμε αρκετές ακόμη σημαντικές προσθήκες όπως ο τερματοφύλακας Βάριος Ντάσκας και ο Νικολούσιος, ενώ αναμένεται να κλείσει στην ομάδα και ο Χρήστος Παπαευθυμίου έπειτα από μια πολύ καλή σεζόν στα Καλύβια. Με όλα αυτά τα όπλα στη φαρέτρα, ο Τάκης Ρούσας έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί ότι η ομάδα του φέτος θα πετύχει ό,τι δεν κατάφερε τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή την άνοδο στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Το Φλαμούλι, στα φιλικά που έδωσε έως τώρα, επικράτησε άνετα του Μεγαλοχωρίου με 6-1, ενώ υποχρεώθηκε σε ισοπαλία από τη Δήμητρα Πόλη με σκορ 1-1. Το συγκρότημα του Τάκη Ρούσα θα αγωνιστεί το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο Νεοφώτη στο Πυργετό. Εύχομαι ότι καλύτερο και σε εσάς και να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Όσον αφορά για την ομάδα μου και την προετοιμασία, μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχουν έρθει πολύ καλοί παίκτες στην ομάδα. Όπως βλέπετε, είμαστε 25 άτομα που από αυτούς είναι όλοι παίκτες σε δεκάδους. Και αυτό είναι ένα ευχάριστο πονοκέφαλος για μένα. Πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να κρατήσουμε αυτό το καλό κλίμα που έχουμε σαν ομάδα, να βάζουμε την ομάδα πάνω απ' όλα και όχι τον προσωπικό μας εαυτό. Αν καταφέρουμε να βάλουμε αυτό, θα εκπληρώσουμε και τους στόχους της ομάδας. Οι στόχοι που είναι να μικρυβόμαστε σίγουρα είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο σκοπός να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή ομάδα, να το ευχαριστιόμαστε εμείς πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Αυτό να το κρατήσουμε, να παίζουμε, να το ευχαριστιόμαστε και σίγουρα για να παίρνουμε και τους 3 βαθμούς. Αυτό θέλω να πω. Έχετε δώσει ήδη κάποια φιλικά, είστε ικανοποιημένος γενικότερα από την απόδοση των παιχτών ή περιμένετε περισσότερα στην πορεία? Για το σημείο που βρίσκομαι στην προετοιμασία είμαι ευχαριστημένο. Από εκεί πέρα σίγουρα περιμένω περισσότερα. Γιατί μπήκαν και καινούργια παιδιά στην ομάδα. Πιστεύω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι και από προπόνηση σε προπόνηση θα δένουμε ακόμη πιο πολύ σαν ομάδα. Και αυτό που μπορώ να πω φέτος είναι ότι μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δύο λόγια για το πώς εκτιμάτε το νέο πρωτάθλημα της Α' τεχνικής κατηγορίας. Δεν είναι και λίγοι εκείνοι που σας χρήζουν στο πρώτο φαβορί και φέτος για την άνοδο? Εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ονόματα στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, σίγουρα αυτόματα χρειαζόμαστε το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Σας είπα, εγώ σε όποια ομάδα και να είμαι, ο στόχος μου είναι πάντα ο πρωταθλητισμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε για μια καλή πορεία ή ανέκαθεν το έχω αυτό. Έτσι και φέτος που υπάρχουν τόσο καλοί παίκτες στην ομάδα, σίγουρα είναι ο πρωταθλητισμός. Από εκεί και πέρα, ο πρωταθλητισμός, όπως έχουν δείξει τα πράγματα, δεν φτάνει να μιλάμε, να λέμε λόγια, πρέπει να το δείχνουμε και στο γήπεδο. Γιατί τα τελευταία χρόνια μιλούσαμε μόνο με λόγια έξω από το γήπεδο και όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ και τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε. Εντάξει, δεν ξέρω αν φανεί εγωιστικό αυτό. Σίγουρα η καλύτερη ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Για να μην πάρθει ένα τίτλο, παίζουν και άλλοι ρόλοι σε ένα μαραθώνιο από το πρωτάθλημα του. Πιστεύω ότι φέτος έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τον ενθουσιασμό.
έχουμε τον εγωισμό για να καταφέρουμε να είμαστε μέσα και στους δύο τίτλους, γιατί μην ξεχνάμε είναι και το κύπελλο. Αυτό που θέλω να πω και στα παιδιά να συμβουλέψω είναι να μιλάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι έξω, γιατί με τα λόγια δεν παίρνετε κανένα παιχνίδι. Ας μην ξεχνάμε πέρυσι χάσαμε βαθμούς από ομάδες που πέσανε και εκεί κρίθηκε και το πρωτάθλημα. Να είμαστε σοβαροί σε όλα τα παιχνίδια και ένα παιχνίδι, αν δεν υδρώσουμε, δεν ματώσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν πρόκειται να το πάρουμε με όποιον αντίπολο και να παίξουμε. Μην εφησυχαστούμε και λέμε παίζουμε τον τάδε αντίπαλο και εύκολο παιχνίδι. Εύκολο παιχνίδι για μας δεν υπάρχει, γιατί όλοι θα θέλουν να μας κερδίσουν και είναι φυσιολογικό αυτό. Έχει άλλη βαρύτητα να παίζει με το Φλαμούρι και να το κερδίσει και άλλη βαρύτητα με κάποια άλλη ομάδα, να μην ονομάσω κάποια ομάδα και τη τύξω. Είναι διαφορετικό. Και το έχω νιώσει εγώ σαν ποδοσφαιριστής όταν έπαιζα με μεγαλύτερες ομάδες από εμάς, ότι έδωσε κάτι παραπάνω. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τόσο αφορά το πρωτάθλημα της Άλβαρας Τεχνικής, πιστεύω ότι θα υπάρχουν και φέτος καλές ομάδες, όπως είναι και η ΑΕΤ, η Δήμητρα που έχει μια ομάδα πάντα, γιατί παίξαμε και φιλικό σε ένα πολύ, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το Καστράκι, Κρύα Βρύση, τα Καλύβια, η Φαρκαδόνα είναι ομάδες που ενισχυθήκανε και πιστεύω μέχρι αύριο που λήγουν οι μεταγραφές ότι θα ενισχυθούν και άλλες ομάδες, γιατί είναι πολλά παιδιά που είναι ελεύθεροι ακόμη και πιστεύω θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Εύχομαι καταρχήν υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και όλους τους συμμετέχοντες του πρωταθλήματος για φέτος. Υγεία και να περάσουμε καλά. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ελπίζω να στηφθεί με επιτυχίες. Δεν είναι και λίγοι εκείνοι που σας χρήζουν ως το φαβορί φέτος για την άνοδο. Εσύ ασπάζει το ασπάζει αυτό. Όλα θα δείξουν στο γήπεδο. Τα πάντα θα κρυθούν στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι ώρα για λόγια, μόνο για πράξεις. Και δύο λόγια για το πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της Άλφα Τεχνικής Κατηγορίας. Είναι αρκετές οι ομάδες που έχουν ενισχυθεί, που αναμένεται να παρουσιαστούν ανταγωνιστικές. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα? Ναι, σίγουρα φαίνεται ότι το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και πάλι εύχομαι σε όλους υγεία και επιτυχίες. Φιλική νίκη με σκορ 3-2 κόντρα στην Δήμητρα Απόλλων, σημείωσε χθες ο Αχιλλέας σε παιχνίδι που διεξήχθη στο γήπεδο Μπάρας. Για τα μέτρηση είχε όμορφο θέαμα και οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν αρκετούς ποδοσφαιριστές, προχωρώντας σε πολλές δοκιμές. Ο Ευρυπίδης Κωστόπουλος έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, τονίζοντας ότι φέτος υπήρξε ριζική ανανέωση στον Αχιλλέα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ύπαρξη ομοιογένειας από τόσο νωρίς. Από την άλλη, και ο Αποστόλης Γκαραγκάνης εξήγησε την προσπάθεια των παικτών του, ενώντας χρόνο συμμετοχής κυρίως σε παιδιά από την παιδική ομάδα, ξεκουράζοντας κάποιους από τους λεγόμενους βασικούς. Δύο τέρματα για τον Αχιλλέα σημείωσε ο Παναγιώτου στο 30 με εκτέλεση πέναλτι και στο 60 και ένα από Παθανασίου στο 70. Από την άλλη, για τους απολωνιστές σκόραραν ο Στεργίου στο 62 και ο Μέτας στο 85.